φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα να μιλάνε ακόμα και οι πέτρες ότι πρέπει να δοθεί παράταση στην υποβολή των χρονολογικών δηλώσεων. Φορείς διάφοροι, κόμματα διάφορα που έχουν κυβερνήσει ή δεν έχουν κυβερνήσει. Μιλάνε και στέκονται στα λόγια τουλάχιστον στο πλευρό μας. Γιατί έγινε αυτό, συνάδελφοι? Γιατί ο αγώνας που έκανε η ΕΦΕΑ όλους τους προηγούμενους μήνες ανάγκασε όλους αυτούς να πάρουν αυτή τη θέση. Ακόμα και η ΠΟΦΕΕ, η οποία όταν εμείς ζητούσαμε εδώ και μήνες να υπάρξει συντονισμός, να υπάρξει αγώνας, να υπάρξουν διεκδικήσεις, μας γύρναγαν την πλάτη. Μας λέγανε είναι άκερες οι κινητοποιήσεις, είναι μαξιμαλιστικά τα αιτήματα, δεν αγγίζουν τους λογιστές. Τα ζητήματα δηλαδή που μας αφορούν, όπως για τα Μαϊντάτα, όπως για το 45-57, μα αυτά λέει είναι ευρωπαϊκές οδηγίες, δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά, μας λέγανε οι αγαπητοί συνάδελφοι. Προέχουν τα έσοδα του κράτους, είμαστε οι θεματοφύλακες των εσόδων, μας έλεγε το Προεδρείο της ΠΟΦΕΕ. Αλήθεια, συνάδελφοι? Και τα οικονομικά τα δικά μας, η ζωή μας, η δική μας, των μελών των οικογενειών μας, των συνεργατών μας, αυτά δεν μετράνε? Μάλλον μπροστά στα κέρδη των λίγων, των μεγαλοεταιριών του κλάδου, αλλά και των εταιριών λογισμικού, μπορεί ακόμα και η ζωή μας να μην έχει για αυτούς καμία αξία. Η συνάντηση λοιπόν με το Δήμα, για να επανέλθω, ο οποίος δεν πήρε ξεκάθαρη απάντηση, λέει το ζήτημα της παράτασης θα το δει το Υπουργείο. Μα αυτός είναι το Υπουργείο, δηλαδή ποιος θα το δει? Συνάδελφοι, θα αναγκαστούν να τη δώσουν. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Προσέξτε, το κύριο πράγμα που πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή είναι η υγεία του καθενός μας. Τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να βάλουμε πάνω από αυτό ούτε τις φορολογικές δηλώσεις, ούτε τα έσοδα του κράτους, ούτε τίποτα. Ο ρυθμός μας να είναι τέτοιος που να είναι ανθρώπινος, που να είναι αποδοτικός. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Δυστυχώς, όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα που σας είπα και πριν, που φωνάζαμε ότι πρέπει, προχωρήσαμε, πήραμε πρωτοβουλίες να υπάρχει πανελλαδικός συντονισμός, μιας και υποφεέ μας είχε γυρίσει την πλάτη. Αναγκάστηκε σήμερα να κάνει μία συγκέντρωση των γαλαζοαίματων προέδρων. Απαγορεύεται, λέει, στους άλλους να έρθουν στη συγκέντρωση των προέδρων. Και φυσικά και το Προεδρείο απουσιάζει σήμερα από εδώ. Μη μαγαρίσει. Δεν έχουμε να τους πούμε τίποτα άλλο. Συνάδελφοι, είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είμαστε μέρα νύχτα. Θα τους πιέζουμε να δώσουν αυτό που δικαιούμαστε. Βέβαια, ο αγώνας είναι μακροχρόνιος. Έχει και άλλες πλευρές, όπως είπαν προηγούμενα οι συνάδελφοι. Αυτό που χρειάζεται είναι η συσπήρωση γύρω από την ένωσή μας, το δυνάμωμά της και να αλλάξει ο συσχετισμός στην ΠΟΦΕΕ, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας το προηγούμενο διάστημα, να είναι μια ομοσπονδία που θα είναι δίπλα στον κάθε συνάδελφο.